τον αγαπημένο Άνθιμο Ανανιάδη. Φιληθήκαμε, αγκαλιαστήκαμε στο διάλειμμα για να μπούμε κατευθείαν στην κουβέντα. Γιατί έχεις αυτό το ύφος το αυστηρό? Γιατί ξαφνικά βρέθηκα εδώ πέρα και μου αρέσει. Είδες και εμφανίστηκα. Σε αυτά, τα ωραία πρέπει να χαμογελάς. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια. Να σου πω κάτι. Έτσι ξαφνικά βρέθηκες και στον Dorian Gray και σημειώνεται πολύ μεγάλη επιτυχία και συνεχίζετε τις παραστάσεις. Και φαντάζομαι νιώθεις χαρούμενος. Αθήνα τώρα, ναι, Αθήνα. Μια τεράστια προσπάθεια να φτιάξουμε ένα χώρο, καταρχήν να στεγάσει με την παράσταση, το Dorian Gray Frames, το οποίο η οπτική γωνία που το είδαμε ήταν να υπάρξει μέσα σε μια μεγάλη οικία, την οικία του Dorian Gray, και να μπει το κοινό σε ένα μέρος το οποίο είναι 360 μοίρες γύρω-γύρω από τη σκηνή. Και μπορεί να παρακολουθήσει περιμετρικά, το ναι, 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 το οποίο είναι τρομερά ενδιαφέρον για το κοινό και για εμάς, γιατί είναι πολύ άμεσο και πολύ ιδιαίτερο. Και είμαι εξαιρετικά χαρούμενος στο οποίο, αυτό το οποίο έχουμε δημιουργήσει και έχουμε καταφέρει ως ομάδα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μπράβο, Ανθιμάκου. Εντάξει, είσαι και ένας άνθρωπος που δουλεύεις και πάρα πολύ όταν βάζεις ένα στόχο. Και τον ηθοποιό, δηλαδή, για να μην γυρνάς πλάτη πουθενά. Είναι δύσκολο, αλλά ουσιαστικά η οπτική γωνία που βλέπουμε τη ζωή και αυτό που βλέπει το κοινό από, από το συγκεκριμένο σημείο το οποίο κάθεται, αν κάτσει από τη μία μέρα στα δεξιά της του κοινού και την άλλη μέρα στα αριστερά, έχει τη δυνατότητα να βλέπει τη ζωή από εκεί που τη βλέπει στην παράσταση. Σωστό. Και αυτό είναι και η ζωή. Πολύ σωστό. Να μπορείς να δεις από όλες τις οπτικές γωνίες. Με τη συμπροταγωνίστριά σου υφίσταται σχέση? Νομίζω πως ναι. Έχεις... Νομίζω, ναι. Όχι αν υφίσταται σχέση στη σκηνή. Νομίζει. Όχι αν υφίσταται σχέση. Στη σκηνή σου, πραγματικότητα. Ίσως ξέρεις πολύ παραπάνω πράγματα από ότι εγώ. Γιατί παρακολουθώ ότι γραφωτοκάμερα σου, να ξέρω. Στη σκηνή ξέρω ότι υφίσταται, στην πραγματικότητα. Να μας πεις τι νομίζεις εσύ, τι νομίζει αυτή, τι νομίζετε μαζί και θα σου πούμε τι νομίζεις εμείς. Να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Ναι, είμαστε... Τι να πω, είμαστε ζευγάρι πια και... Το να μοιράζεσαι στιγμές στη σκηνή και να μοιράζεσαι στιγμές και προσωπικές, να εξελίσσεσαι μέσα από όλο αυτό το πράγμα, είναι πολύ όμορφο. Το ότι η Μαρία Νεφέλη είναι πολύ νέα, ήταν ένα στοιχείο που σε έκανε να το σκεφτείς διπλά, μέχρι ας πούμε να τη φλερτάρεις και τελικά εκεί να μην αντιστέκεται στο φλερτ σου. Δηλαδή, είναι ένα πιο νέο κορίτσι, ίσως ξέρεις. Θέλει να ζήσει τη ζωή της. Μεγάλος δεν είναι, παιδί μου, αλλά μπορεί να θέλει ένα κορίτσι της ηλικίας του. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Οποιαδήποτε ηλικία. Μεγάλη, μικρή. Mm-hmm. Δεν έχει. Τι ήταν έχει να κάνει με την ωριμότητα, έχει να κάνει με τη χημεία που έχει με τον άνθρωπο, τον οποίο περνά πολύ χρόνο μαζί. Και εμείς περνάμε πολύ χρόνο μαζί λόγω της δουλειάς. Και είναι πολύ όμορφο να το μοιράζεσαι αυτό. Τι σου άρεσε σε εκείνη, τι ήταν αυτό που σε κέντρισε και θέλησες να τη φλερτάρεις? Πολλά, πάρα πολλά. Είναι δύσκολο να κατανοήσω όλα αυτά τα πράγματα που μου δημιουργούν την τάση να έχω μια σχέση με κάποιον. Ναι. Αυτό ότι... ξεκίνησε στη σκηνή. Mm. Δηλαδή, ξεκίνησε να τη φυλάς στη σκηνή και άρχισε να σου δημιουργείται η επιθυμία να τη φυλάς. Τώρα και το συνέστημα που νιώσαμε εκείνη τη στιγμή που την είδαμε. Να με ειλικρινίσω ότι ναι, δημιουργήθηκε εν ώρα πράξη σκηνική. Είδες που λέτε ότι τα φιλιά στα θέατρα και στις τηλεοράσεις και στις ταινίες είναι. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, το φιλί φέρνει κοντά δύο ανθρώπους. Βέβαια. Αν το κάνεις, ας πούμε. Επειδή το απαιτεί το επάγγελμα, μπορεί να νιώσεις και πράγματα. Για η Αντζέλινα Ζολή γύρισε ταινία με τον Μπραντ Πιτ και μετά τον έφαγε από την Τζεν. Έτσι δεν σε φοβίζει καθόλου ότι κάνετε την ίδια δουλειά και μπορεί το άγχος, η τριβή, η καθημερινότητα, όλο αυτό? Ο ανταγωνισμό. Όχι, δεν υπάρχει ανταγωνισμό. Υπάρχει μια ένωση η οποία μαζί και μαζί με την όλη ομάδα θέλουμε να φέρουμε εις πέρας κάτι πολύ όμορφο. Σε βλέπει λίγο και σαν πυγμαλίο, να. Και σαν μέντορα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να με βλέπεις σαν τον άνθρωπό της. Από εκεί πέρα οποιοδήποτε, πολύ ωραία. Οποιοδήποτε όρο ή ταμπελίτσα δεν, δεν μπορεί να την... Να σου πω μια σκηλή για ταμπελίτσα. Σήμερα μου είσαι πολύ ωραία αντιμένος. Γενικά επιμελείσαι το στυλ σου. Δεν θα το έλεγα. Είναι πολύ γρήγορο όλο αυτό που κάνω. Δηλαδή σήμερα είπες θα ντυθώ στα μαύρα και σέταρες. Ναι, ναι, ναι. Πολύ αυθόρμητα. Ανοίγεις την ντουλάπα και βρεις ότι... Ναι, πολύ, πολύ αυθόρμητα και γρήγορα. Πάρα πολύ ωραία. Εμάς μας αρέσει. Να κάνετε, δηλαδή, να παίρνει τέσσερις τη λίστα να συμβουλεύετε. Ρε, παιδιά, να τον παρατηρήσει μέσα σαν μοντελάκι από διαφήμιση. Έχει γούστο ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι με τις 10 αλήθειες. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος, ναι. Λοιπόν, ποια είναι η χειρότερη κριτική που έχει γραφτεί ποτέ για σένα? Χειρότερη κριτική που έχει γραφτεί ποτέ από μένα. Όχι, για σένα. Για μένα. Θυμάμαι επί Μαρία η άσχημη
είχε υποθεί ότι δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να αρθρώσω. Λέξη. Και το είχα δει και είχα. Είχε στεναχωρηθεί τότε. Ναι. Ναι, γιατί ήσουν και στις αρχές. Δεν είχε καταλάβει ότι κάποια πράγματα γράφονται για να γραφούν. Έτσι. Μια σχετικά κακή. Αχα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτά σε μια γυναίκα? Τα μάτια της, σίγουρα. Έχει δυνατό βλέμμα ο άνθρωπος, της παίζει με τα μάτια, εγώ τον βλέπω. Είναι δυνατό στοιχείο αυτό της εμφάνισής σου. Τα μάτια λοιπόν, άρα πρέπει να πάρεις το πράσινο φως από τα μάτια για να συνεχίσεις. Μόνο τα μάτια. Γιατί γελάμε. Την αλήθεια λέω. Γελάμε το φραγκολιά που το επισημάνει όλο αυτό. Είναι η κατάκαση ταινία, στο Scarface. Σωστό. Προχώρη, ερώτηση. Ποιος είναι ο σοβαρότερος λόγος χωρισμού σε μια σχέση? Η μη επικοινωνία. Η απάτη, όχι. Σίγουρα. Απλά η επικοινωνία θα οδηγήσει σε αυτή την απάτη. Δηλαδή να σε απατήσει, λέμε τώρα και να. Άμα δεν έχει επικοινωνία, λογικά όλο θα φύγει από κοντά σου. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, μην το λες. Κώστα, θα μα πει τα δικά σου προσωπικά τώρα. Εμένα με ρώτησε όμω. Σωστά. Εγώ τι ακούω από το περιβάλλον, το δικό σου γενικό. Εντάξει, καταλάβω. Ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχει κάνει για μια σχέση? Ακραία είναι πολλά πράγματα που κάνω. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν έρχεται κάτι. Είναι πολλά. Είναι γενικά το να μπω σε μια σχέση. Το να συμβιβαστεί στα πλαίσια τη σχέση, δηλαδή. Σωστά. Μάλιστα, ωραία. Έχει πει όχι ποτέ σε δουλειά επειδή θα έπαιζε με κάποια πρώην σου? Όχι. Έχει κάνει κάτι για το οποίο ντρέπεσαι πολύ? Πολλά. Ένα. Πολλά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τώρα. Σε επαγγελματικό επίπεδο ή σε προσωπικό, ή μια ατυχία, ας πούμε, μια στιγμή, μια γκαντεμιά. Για κάτι ερωτήσεις στον καναπέ, πάρτε στο Δημήτρη για να βλέπει. Πολλά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τώρα για από θέμα ντροπή. Παιδί μου, αλλά για κάτι που ντράπηκε, θα γίναγε στον χρόνο πίσω να το αλλάξει, ή το έχει συμβιβαστεί? Όχι, δεν έχω τέτοιε. Δεν το έχει μετανιώσει. Όχι. Μάλιστα. Η κοπέλα σου βλέπει τώρα. Νομίζω ότι κοιμάται αυτή τη στιγμή. Καλύτερα, γιατί η ερώτηση είναι, έχεις απαντήσει ποτέ τη σύντροφό σου? Όχι, ποτέ. Τι λες, ρε. Τη συγκεκριμένη. Γενικότερα. Συγγνώμη, ενώ έχεις δώσει συνέντευξη ότι ήσουν στη βίλα του άλλου στο Hollywood και δεν ήξερες... Μου μίλησε για τη συγκεκριμένη. Όχι. Όχι τη συγκεκριμένη, βρε, γενικά. Γενικά, την οποιαδήποτε. Δεν θα τολμούσε ο Δημήτρης. Σίγουρα έχω υπάρξει άπιστος. Νομίζω, ναι. Και το έχω παραδεχτεί και έχω ζητήσει και συγγνώμη, έχω πει και... Αλήθεια. Ναι, βέβαια. Και είπες και τι έκανες με πια και τα λοιπά όλα. Βέβαια. Ήμουν αληθινός. Επειδή σε πιάσανε από αυτό φορό, όχι, επειδή έγινε είχες και... τύψεις. Κρυάρι, είπαμε, κρυάρι. Βγήκα, όχι, δίδυμος. Αδίδυμος. Τόσες λεπτομέρειες γιατί? Τα θάβουνε. Και ξέρω ότι είναι σημαντικό. Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι είτε θα το ξεπεράσεις, είτε θα... Το συζητήσουμε με τον σύντροφο. Ίσα-ίσα, και... παιδιά. Οι δίδυμοι που τα λένε όλα δεν μπορούν να έχουν μυστικά. Να σου πω, όλα τα λένε δίδυμοι. Έλα. Δίδυμο σήμερα, βρε, αγαπημάσαι με να ξέρω καλύτερα. Μπορεί να είναι σωροσκόπο περίεργο. Έχεις βρει τίποτα πολύτιμο στον δρόμο, ποτέ χρήματα, ξέρω εγώ κάτι? Όχι, δεν έχω βρει κάτι. Πορτοφόλι, ας πούμε. Ένα δόντι, μια σκυλιά σου. Που έφτασε κάτι, όχι. Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο διάστημα που έμεινε χωρίς σχέση, χωρίς σύντροφο? Γύρω στα 3 χρόνια τα πήγα πρώτη φορά στην Αμερική. Μάλιστα. 3 χρόνια. Απόλυτα μόνος. Το ήθελες, φαντάζομαι. Το έχεις επιλέξει να, ναι, ήταν επιλογή, να στοχοπροσυλλοθείς στη δουλειά σου. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχει υποθεί για σένα ή τη ζωή σου? Ψέμα. Ανακρίβεια, κάτι που ας πούμε λέχθηκε ή γράφτηκε και δεν ίσχυε και ήταν προσβλητικό, ή ένας αστικός μύθος, ή μπορεί να ήταν κάτι που δεν ήταν προσβλητικό αλλά απλά δεν ίσχυε. Δεν παρακολουθώ πολλά τέτοια πράγματα για να έχω... Σωστός. Ναι. Σωστός. Θα πήγαινε στο Survivor? Νομίζω ότι είναι μια τεράστια πρόκληση όλο αυτό. Να πας και να τα δώσεις όλα για να κατακτήσεις κάτι και να επιζήσεις. Θα ήσουν θετικός δηλαδή σε κάτι τέτοιο? Θα ήμουν θετικός σίγουρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ναι. Γιατί όχι. Μάλιστα. Απλά δεν νομίζω να... Άλκεστε για σένα δουλεύουμε. Να γινόταν τώρα. Τι θα σε φόβησε, ας πούμε, που μπορεί 3 μήνες να μην είχες τον μπάνιο σου, που θα έμενες πολύ καιρό χωρίς φαγητό, που θα σου λείπαν οι δικοί σου άνθρωποι. Τα αγωνίσματα που είναι πολύ απαιτητικά. Που θα ήταν πρόκληση για σένα πραγματική και θα πεις θα το ξεπέρασω και θα πάω. Εντάξει, δεν νομίζω ότι με ενδιαφέρει απόλυτα να κάνω κάτι τέτοιο. Απλά εννοώ ότι αυτή η πρόκληση, αυτό το παιχνίδι το οποίο βλέπεις, είναι ένα ενδιαφέρον πράγμα. Το να επιζεί κάποιος υπό συνθήκες τέτοιες. Μάλιστα. Και νομίζω ότι ναι, είναι ενδιαφέρον. Εμένα ξέρεις, μ' αρέσει αυτή η χρειά της φωνής σου, παιδί μου. Είναι πάντα πολύ ψαρωτική. Και μιλάει και ωραία. Εμένα ξέρεις, μ' αρέσει. Ρε, παιδιά. Σ' άρεσε.
οι δύο σύντροφοι να κάνουν την ίδια δουλειά. Και τον βλέπω το θέμα, δηλαδή το χρόνο εδώ. Το βρήκε. Πιο πιθανό είναι να βγει εμένα στα δικαστήρια. Δεν έχει ξαναμιλήσει ποτέ για καλεσμένο με τέτοιου είδου λόγια. Δεν είναι όχι, γιατί δεν σε άρεσε τόσο πολύ που δουλεύετε μαζί με το κορίτσι σου κτλ. Εμένα μου άρεσε. Δεν είπα τέτοιο. Ίσα-ίσα που είπα εγώ ότι κοίτα που τελικά στη δουλειά μπορεί να γεννηθεί όλα. Α μα λέτε τόσο καιρό ότι τα φιλιά. Ότι είναι ψεύτικα. Τα κινηματογραφικά είναι ψεύτικα. Ότι είναι πλατωνικά αυτά. Αληθινότατα είναι. Όταν δει το θέμα μπροστά στην κάμερα, να δει ότι κάτι δεν πάει καλά. Πιο πιθανό είναι εμένα να με δει στι έδρε να δικάζω, να πηγαίνω ω δικηγορίνα παρά να δει. Κυρία Δικαστίνα. Ναι, νομίζω ότι δεν έχει πηγή. Νομίζω ότι τα φιλιά δεν είναι αληθινά αυτά που βλέπει στη τηλεόραση. Απλά αν τυχόν έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει. Μπορεί και να γίνει. Δηλαδή, εμένα ποτέ δεν μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Στο παρελθόν. Ναι, όχι. Πρώτη φορά. Είμαι φιλά 100%. Εσένα... Δώστε σε άλλο. Για εμείς γιατί λερωθήκαμε. Μας έχεις κακομάθει με τον ελληνικό καφέ Λουμίδη Παπαγάλο και τη μηχανή Μπέκοφ τον κάνει γρήγορα. Γι' αυτό είμαι εδώ. Θα μας ξανάρθεις και την άλλη εβδομάδα, έστω για λίγο. Θα έρθω να το τέλεια. Κανονίσουμε. Τέλεια, ωραία, για να μην επειδή, το κανονίσουμε. Ναι, επειδή σήμερα εμπνευστήκαμε και επειδή ο ελληνικός καφές μας αρέσει να έχει άρωμα, να έχει γεύση, κάτσα να το βάλω και σωστά. Αλλά να είναι και πολύ εύκολος και νόστιμος και γρήγορος, και αυτό γίνεται μόνο με την Μπέκο. Πάμε να τον σερβίρουμε, αλλά Μύκονος. Ψηλά, πάμε στα Ματινάκη. Έλα, βάλε μουσική. Πρόσεχε, μη μου τον ρίξεις. Πάτα, βρε, πάμε. Και πάτε καλύτερα. Πάμε στον Άδωνη για καφέ που πηγαίνουν τεχνά και φρικιά και αράζουν και αδρίδες. Μετά μη μου πεις ότι τον έριξα εγώ. Έλα, πάρ' τον. Παρακαλώ, σκύψε τώρα. Λοιπόν, είδες Χρήστο, εξελίσσουμε το σέρβις εδώ. Πάμε να δώσουμε και δωράκια. Λεφτά θα πάρεις. Λεφτά θα πάρεις τη χερούλη. Να μας θυμηθείς και εμάς. Έγινα. Πάμε. Θα ξεπουλήσει τον Dorian Gray, σωστά. Πάμε να δώσουμε και Μπέκο. Παίζετε Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο στο Polish Theater, ένα χώρο τον οποίο δημιουργήσαμε από την αρχή. Τέλεια. Είναι στο Ψηρή. Αυλητών 6 με 8. Πότε ξεκινάτε? Ξεκινάμε, έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Τέλεια. Την Παρασκευή, Σάββατο. Είχαμε πάει στην πρεμιέρα, βρε, τι λέω, αφού σας κάναμε τα πλάνα. Μαρία Τσαρούχα, ναι. Υποκράτης Τροβάς, Διονύσης Νικολόπουλος, Μαρία Νεφελγαζή. Και μια παράσταση, η οποία πραγματικά θα ήθελα... Και μόνο το έβριμα που λες με τις 360 μέρες, με τις 360 μοίρες, συγγνώμη, είναι ένα πολύ έξυπνο έβριμα που αξίζει τον κόπο κάποιος έτσι να είναι και η αφορμή για να έρθει να σας δει. Θα και μου καθημερινά, πεις βασικά, το... καθημερινά κάνουμε διάφορα parties μετά από την παράσταση, τα οποία σήμερα έχουμε το Enter Dorian Gray's Mind, το οποίο είναι ένα Q&A, ένα απαντήσεις και ερωτήσεις από το κοινό. Και εμείς μένουμε σε πολύ χαρακτήρα και υπάρχουν μετά από την παράσταση. Απαντάς Dorian Gray. Ναι, μετά την παράσταση. Ωραίος. Μισό λεπτό να δώσω τη Μπέκο η γυναίκα, μην αφήσετε με χρέη. Όπου πει stop, δίνω και τις δύο. Stop. Stop. Μέρι Λίνα, Κριτικού, Γεωργία Ζάρα. Μέρι Λίνα. Μέρι Λίνα, Κριτικού και Γεωργία Ζάρα. Πώς λέμε Ζάρα, Μαγαζάρα, ένα τέτοιο πράγμα. Να δώσω και το Twitter, μιας και το έχω. Γιατί μου μιλάς, Dorian Gray, στο αυτί μου. Ο σκηνοθέτης μου, κατάλαβες. Σε έδωσα, Κώστα Γρηγορά, έχεις τέχνα. Στοπ. Περίμενε, Ρούλα μου, θα σου μιλήσω κι εγώ σε ένα... Τι είναι, ρε παιδιά, πού είμαι, ανάτο. Λοιπόν. Λενάκη, να δώσουμε μαζί τις δύο Μπέκο. Δύο γράφατε στον τίτλο, βρείτε τα. Σε δύο, δίνω. Στοπ, στοπ. Ωχ, κάτσε. Περίμενε. Κάτσε γιατί θα δούμε και την κυρία εδώ, περίμενε. Τη Μαρία που είναι έναν ωραίο άντρα. Το ψάχνει πολύ. Πού ρε παιδιά. Πού πήγε ρε παιδιά το άτιμο. Ψάξτε, δεν είναι αυτό στο Instagram. Πού πήγε η κυρία. Παιδιά, κόλλησε. Ψάξε. Α, όχι, όχι. Αχ, την είχα βρει την κυρία. Μπορείς να μου τη βρεις από το... Δεν πειράζει, δεν έχουμε δείξει άλλα. Να την ψάξεις. Παιδιά, μισό λεπτό. Να κάτσουμε να το κουβεντιάσουμε. Ανάτη, καλέ. Νάτη. Είναι με ρογιό. Νάτη, Μαρία Λάμπρου, η πρώτη νικήτρια. Σταμάτα, παιδιά, με έχετε αγχώσει, αλλά... Φαίνεσαι αγχωμένη. Η κυρία βγαίνει με μαγιό, εσύ αγχώνεσαι. Α, και παιδιά, Μαρία Λάμπρου, άντε πάλι. Σταμάτα, Μερί, σταμάτα πια. Λοιπόν,
Ευχαριστούμε πάρα πολύ αφού μας. Όλα τα καλά σου ευχόμαστε. Να είστε καλά. Φιλά και πολλά. Ελενάκη, Κωστάκη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χωρίς δώρο. Τη Δευτέρα. Χωρίς κάτι, χωρίς... Τη Δευτέρα. Εσένα θα σου πω μετά τι θα πάρεις. Τη Δευτέρα. Άντε και να δούμε. Καλό σου κου, φιλάκια. Καλό σου.